Καλημέρα, Θανάση μου. Θανάσης Χριστόπουλος, ένας εξαιρετικός πλαστικός χειρουργός, φίλος πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε για κάτι πολύ διαφορετικό που νομίζω ότι απασχολεί τον περισσότερο κόσμο στην εποχή μας. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές υπερβολές και πολλές ακρότητες. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είναι αφημένοι, είναι παραμελημένοι, δεν νοιάζονται για τον εαυτό τους γιατί τρέχουν για την επιβίωση, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι για να καλύψουν τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, τα προβλήματά τους, τις ανασφάλειές τους, απευθύνονται σε έναν πλαστικό χειρουργό, ιδιαίτερα γυναίκες, για να νιώσουν καλύτερα, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα αγαπηθούν περισσότερο ή γιατί στην καλύτερη περίπτωση θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα τους για να, να νιώθουν μια, πώς να το πω, να έχουν αυτοπεποίθηση, να έχουν αυτοεκτίμηση, που βέβαια δεν είναι μόνο η εικόνα, αλλά όταν τα έχουν τα υπόλοιπα, θέλουν και την εικόνα να είναι καλύτερη. Αυτό είναι βέβαια το πιο ιδανικό. Και εκεί δεν γίνονται υπερβολές. Εκεί με τη συμβουλή του πλαστικού χειρουργού μπορείς να κάνεις κάποιες βελτιώσεις, να διατηρήσεις κάποια πράγματα έτσι, στην εικόνα σου και να νιώθεις καλύτερα. Λοιπόν, Θανάση μου, θέλω να σε ρωτήσω, έχουν αλλάξει οι προσδοκίες των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια? Ναι, σαφώς και έχουν αλλάξει οι προσδοκίες των ανθρώπων. Έχουν γίνει πιο απαιτητικοί και οι καιροί μας είναι πιο απαιτητικοί. Πρέπει να τονίσουμε πρώτα απ' όλα ότι η πλαστική χειρουργική είναι μια ειδικότητα η οποία προσπαθεί να βελτιώσει όχι το σώμα μόνο, αλλά την ψυχολογία του ανθρώπου. Θα έλεγα ότι βοηθάει στην ψυχολογία μέσω της βελτίωσης του σώματος. Αυτό που λέμε στα αγγλικά το self-image, δηλαδή η εικόνα που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του. Η εικόνα τα τελευταία χρόνια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αν παρατηρήσουμε, ο άνθρωπος στρέφεται όλο και περισσότερο προς την εικόνα, εγκαταλείπει το λόγο, εγκαταλείπει το γραπτό κείμενο και πάει προς την εικόνα. Γιατί? Γιατί η εικόνα προσφέρει μια γρήγορη πληροφόρηση και εύκολη πληροφόρηση. Δηλαδή, οι Κινέζοι λένε μια εικόνα χίλιες λέξεις, δηλαδή μερικές φορές αυτό που μας παίρνει χρόνο για να πούμε με χίλιες λέξεις, το βλέπουμε με μια εικόνα. Και γι' αυτό το λόγο εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται όλο και περισσότερο προς την εικόνα. Βλέπουμε για παράδειγμα το ίντερνετ, το οποίο ξεκίνησε μέσω της πληροφόρησης από τα sites. Τα sites τι είναι? Είναι λέξεις, είναι κείμενα τα οποία δίνουν την πληροφορία. Προχώρησε στα social media, ξεκινώντας με το Facebook, το οποίο είχε εικόνα και λόγια, και έφτασε στο Instagram, το οποίο έχει μόνο εικόνα. Mm-hmm. Άρα, ο κόσμος πλέον στρέφεται μόνο προς την εικόνα για να πάρει πληροφόρηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα περιοδικά, από ότι μου λένε φίλοι μου που ασχολούνται με τον χώρο των εκδόσεων, τα περισσότερα άτομα που αγοράζουν ένα περιοδικό, απλώς ξεφυλίζουν και βλέπουν τις εικόνες, δεν διαβάζουν. Και γι' αυτόν τον λόγο και τα περιοδικά έχουν καταλήξει στην εικόνα. Τώρα βέβαια δεν θα πούμε αν αυτό είναι καλό ή κακό. Έχει και τα καλά του, έχει και τα, ναι, τα άσχημά του. Ναι. Ας μην το κρίνουμε όντως. Ας μην το κρίνουμε. Ας σταθούμε ότι υπάρχει όμως. Ωραία. Κοιτώντας περισσότερο έτσι προς τους ανθρώπους που θα μας βλέπουν, Θανάση μου, θέλω να μου πεις λοιπόν αν αυτή τη στιγμή οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Δηλαδή, επανέρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση. Οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει σαφώς και έχουν να κάνουν περισσότερο με την εικόνα. Δηλαδή και από επαγγελματικής πλευράς βλέπουμε ότι η εικόνα παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Θέλετε, ας πάρουμε τους ανθρώπους του θεάματος, τραγουδιστές, ηθοποιούς κλπ. Κάποτε υπήρχαν τραγουδιστές οι οποίοι είχαν πολύ ωραία φωνή. Αυτή τη στιγμή έρχονται στο χώρο μου και μου λένε ότι το βασικό μας θέμα είναι η εικόνα. Δηλαδή θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Δεν έχει και τόσο σημασία η φωνή. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι και διάσημοι ακόμα. Η φωνή τους δεν είναι ιδιαίτερο καλή, αλλά η εικόνα τους είναι τέλεια. Οπότε κερδίζουν από αυτή ναι, την ναι, ναι, ναι. Επομένως, αλλά αυτό ισχύει όχι μόνο στον χώρο του θεάματος, ισχύει και στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα. Στον απλό άνθρωπο. Όσοι έρχονται και μου λένε ότι, ξέρεις, εγώ είμαι manager ή διευθυντής επιχειρήσεων, είμαι ακόμα και CEO μεγάλων επιχειρήσεων,
Και επειδή πλέον φαίνομαι πιο γυρασμένος, πιο φθαρμένος από τον χρόνο, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βρω θέση, να βρω δουλειά σε σχέση με αυτό που είχα στο παρελθόν. Και αυτό αφορά επομένως και τους άντρες κυρίως, δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Μα και μια κοπέλα που μπορεί να είναι από δασκάλα, να πεις, ας πούμε, μέχρι γραμματέας, έτσι, βέβαια, από πολίτρια μέχρι οτιδήποτε. Βέβαια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η εικόνα για το πόσο αποδεκτός είναι ένας άνθρωπος και στον αισθηματικό τομέα, αλλά και στον επαγγελματικό τομέα. Και γι' αυτό το λόγο προσέρχονται στον πλαστικό χειρουργό, προσπαθώντας να βελτιώσουν την εικόνα τους. Ας έρθουμε σε αυτό που με ρώτησες προηγουμένως, όσον αφορά τις υπερβολές προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Όντως, βλέπουμε υπερβολές προς την κατεύθυνση του να παραμελεί κάποιος τον εαυτό του, να παραμελεί την εικόνα του, και δεν παραμελεί μόνο την εικόνα, συνήθως αυτό το άτομο. Και τη ζωή του. Παραμελεί και τη ζωή του ολόκληρη και την κοινωνικότητά του και όλα. Το βλέπουμε αυτά, πάνε όλα μαζί. Όπως και το αντίθετο, άνθρωποι να πάνε στα εκτός ορίων, θα το έλεγα. Και να σας πω και κάτι. Πολλές φορές το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους που είχαν παραμελήσει για χρόνια την εμφάνισή τους. Δηλαδή, μου ήρθαν άνθρωποι που δεν χτένιζαν ούτε τα μαλλιά τους, που δεν πρόσεχαν ούτε τα ρούχα τους πώς είναι, αχτένιστοι, πώς να σας πω. Δεν λέω ούτε καν γυναίκες να πεις ότι πήγαν στο κομμωτήριο και φτιάξαν τα μαλλιά τους, δηλαδή αχτένιστες τελείως, να μου ζητούν να κάνουν τις πιο εξεζητημένες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Εκεί εγώ στέκομαι πολύ σκεπτικός και λέω πώς γίνεται τώρα αυτό. Είναι απλό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τάση να περάσουν από το ένα άκρο στο άλλο, γιατί ήταν στο ένα άκρο της παραμέλησης, να έχουν παραμελήσει τελείως τον εαυτό τους. Και δεν λέω μόνο την εικόνα τους, ξαναλέω. Λέω τον εαυτό τους. Είχαν παραμελήσει τον εαυτό τους. Ξαφνικά η ζωή τους χτύπησε, τους έδωσε να καταλάβουν ότι αυτό ήταν λάθος και τους έδωσε να το καταλάβουν με έναν άσχημο τρόπο, με έναν άγριο τρόπο κάποιες φορές. Και προσέρχονται στον πλαστικό χειρουργό, ζητώντας να περάσουν στο άλλο άκρο πλέον. Ότι ξέρεις, εγώ θέλω να κάνω πέντε χειρουργία, πρέπει να. Εκεί. Χωρίς ψυχανάλυση, εκεί δεν γίνεται. Εκεί, ναι. Ναι, και πραγματικά ο πλαστικός χειρουργός εκεί παίζει και το ρόλο του ψυχαναλυτίου. Βέβαια. Δεν είναι σαφώς στο επάγγελμά μας να κάνουμε αυτό, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να μπούμε στον ψυχισμό ενός ανθρώπου και να καταλάβουμε τι του συμβαίνει. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία σε αυτό το σημείο ο πλαστικός χειρουργός να είναι ένας σωστός σύμβουλος και να φρενάρει τις καταστάσεις. Να πει, ξέρετε κάτι, σταθείτε λιγάκι, ας δούμε τα πράγματα λίγο ήρεμα. Αυτό που λέω πολλές φορές είναι ότι, ξέρετε, δεν είστε έτοιμοι ψυχολογικά, δεν είστε έτοιμος, έτοιμοι, όπως θέλετε πάντων, ψυχολογικά για να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία. Θα σας έλεγα να αφήσετε λίγο το χρόνο να περάσει, να περάσουν έστω μερικοί μήνες, να συλλογιστείτε, να αναθεωρήσετε κάποια πράγματα για τη ζωή σας. Ίσως να απευθυνθείτε και σε έναν ειδικό ψυχολόγο, ψυχίατρο, δεν ξέρω, προκειμένου να σας βοηθήσει και μετά να δούμε εάν μπορούμε να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν σημαίνει ότι ένας ο οποίος μπήκε στο ιατρείο ενός πλαστικού χειρουργού ντε και καλά πρέπει να χειρουργηθεί ή να μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία. Εδώ στο ιατρείο έρχεται για να δεχθεί συμβουλές, για να μελετήσουμε λιγάκι το θέμα του, να δούμε κατά πόσον αυτό το άτομο έχει ανάγκη από κάτι, αν μπορούμε να το βοηθήσουμε ή μήπως θα το βλάψουμε. Γιατί μερικές φορές ο πλαστικός χειρουργός μπορεί και να βλάψει ένα άτομο ψυχολογικά, εάν δεν του προσφέρει αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γι' αυτό ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αγαπημένη μου Αθανάση Χριστόπουλε. Η σπάνια θα την ακούσεις σε αυτή τη βάση. Και θέλω να σε ρωτήσω, έτσι εσύ προσωπικά, όταν βλέπεις ανθρώπους που μεγαλώνουν με μια σοφία και δεν κάνουν πολλά, λίγα πραγματάκια, δηλαδή θα ενυδατώσουν το προσωπάκι τους, θα κάνουν φυσική διατροφή, θα ασκηθούν, νιώθεις να έχουν μια ψυχική ευεξία και προφανώς να μην το χρειάζονται κιόλας στον πλαστικό χειρουργό ή τουλάχιστον ελάχιστα, πολύ λίγο. Γιατί υπάρχουν τόσες πλέον τεχνικές
που είναι ανέμαχτες, είναι χωρίς να βασανιστείς καθόλου κτλ. Είναι ανεπαίσθητες, ας πούμε, και βοηθάνε σε μια ανανέωση. Αυτούς τους ανθρώπους έτσι τους θαυμάζεις, τους σ' αρέσουν, έτσι, που αποφασίζουν να μεγαλώνουν με σοφία και είναι και αποδεκτοί και από τον περίγυρό τους, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Ναι. Έτσι, γιατί αν δεν έχεις έναν περίγυρο, δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία μεγαλώνει όμορφα, νιώθει τον εαυτό της καλά, είναι πολύ συμβιβασμένη με αυτό που της συμβαίνει και είναι και χαρούμενη, αλλά έχει έναν σύντροφο που την υποτιμά ή δεν την αναγνωρίζει ως αυτή την προσωπικότητα, εκεί υπάρχει μια αντίθεση. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς να τονίσουμε ότι ο πλαστικός χειρουργός προσπαθεί, απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να διορθώσουν τα σημάδια του γύρατος, ότι φθήρωνε τη φθορά του χρόνου, και υπάρχει και η κατηγορία των ατόμων που, να πω την αλήθεια, ίσως να είναι και λίγο μεγαλύτεροι, που θέλουν να διορθώσουν κάποιες ατέλειες που είναι γενετής. Και συνήθως είναι νέα άτομα αυτά. Σωστά. Δηλαδή έχουν μια άσχημη μύτη, έχουν ένα σαγόνι το οποίο είναι προς τα μέσα, πεταχτά αυτιά, έχουν φουσκωτά μάγουλα, έχουν, ξέρω εγώ, τα βλέμματα τους, τα μάτια τους, τα θρύβια τους. Έτσι, ή και στο σώμα που έχουν γυναίκες που έχουν ανύπαρκτους μαστούς και θέλουν να αισθανθούν περισσότερο γυναίκες. Και άντρες με πολύ μαστό. Άντρες με πολύ μαστό, μπράβο, με τοπική συσσόρευση λίπους που χρειάζονται λιπαναρρόφηση. Δηλαδή, είναι από τη μία μεριά τα σημάδια της φθοράς του χρόνου και από την άλλη πλευρά είναι τα σημάδια της, μάλλον είναι το θέμα του σχήματος του σώματος, της γενετής κατασκευής του σώματος. Όσον αφορά το θέμα της φθοράς, θα σας πω ότι έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ, έχουμε κάνει μία συζήτηση μακροσκελή, τη χάρηκα τη συζήτηση, πέρασα ωραία στη συζήτηση αυτή. Αλλά αποφάσισα. Και αποφάσισαν και αποφάσισα και εγώ ότι δεν χρειάζονται τίποτα. Διότι είναι μία χαρά και κλπ. Και το μόνο που μένει είναι να αποδεχτούν τον εαυτό τους όμορφα και ωραία. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι εύκολο να λέμε αποδέξου τον εαυτό σου, αλλά εάν δεν σε αποδέχεται το περιβάλλον σου, όσο και να προσπαθήσεις αυτό ο ίδιος να αποδεχθείς τον εαυτό σου, είναι μάταιος σκόπος και μονίμως θα τρως απόρριψη και μονίμως θα σου έρχεται πίσω αυτό που προσπαθείς να κάνεις, θα σου επιστρέφει άσχημα πίσω. Βέβαια, αυτό εξαρτάται, είπαμε, από τη δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου, έτσι, να μπορεί να δεχτείς. Αλλά σίγουρα τον έχεις ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, είναι όλα πιο απλά. Βέβαια. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία. Έχω συναντήσει άτομα, ιδίως από επαρχία, τα οποία είχαν μια πραγματικά άσχημη όψη, νέες κοπέλες. Θυμάμαι μια κοπέλα 19 χρονών από ένα μικρό χωριό, με μια πραγματικά άσχημη όψη, και η οποία ήρθε και μόνο που δεν έκλαιγε. Αυτή η κοπέλα, κατά ψέματα, χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται βοήθεια από την πλαστική χειρουργική για να μπορέσει να γίνει κάπως αποδεκτή. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι μπορέσαμε να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και να γίνει αποδεκτή. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι που νομίζουν ότι δεν είναι αποδεκτοί ή νομίζουν ότι φταίει η εμφάνισή τους που δεν γίνονται αποδεκτοί. Ενώ στην πραγματικότητα είναι οφθαλμοφανές όταν έρχονται εδώ στο ιατρείο ότι δεν φταίει η εμφάνισή τους. Φταίει γενικώς ο χαρακτήρας τους, φταίει ο τρόπος τους, τα βιώματά τους. Φταίει τα τραύματά τους. Φταίει και η χαμηλή αυτοπεποίθηση την οποία έχουν. Επομένως, υπάρχουν τα πάντα. Σίγουρα η πλαστική χειρουργική μπορεί να δώσει πράγματα, μπορεί να βοηθήσει, αλλά μπορεί με μία λάθος πορεία, μπορεί και να κάνει ζημιά. Μπορεί έναν άνθρωπο να τον ρίξει στα τάρταρα. Γιατί δεν ήταν το πραγματικό του πρόβλημα αυτό, γιατί μπήκε σε ένα χειρουργείο το οποίο δεν χρειαζόταν και επομένως έπρεπε να στρέψει αλλού την προσοχή του. Όμως πρέπει να πούμε ότι η κοινωνία μας μερικές φορές συμπεριφέρεται υποκριτικά. Δηλαδή, από τη μία λέει ότι ξέρεις, δεν έχει σημασία η εμφάνιση, δεν έχει σημασία, σημασία έχει ο εσωτερικός κόσμος, και απ' την άλλη δείχνει μια έντονη απόρριψη σε ανθρώπους που δεν έχουν την εμφάνιση την οποία θα
που έχει σαν πρότυπο ναι. η κοινωνία αυτή. Σωστά. Είναι δύσκολη η θέση μας. Είναι δύσκολη η θέση του πλαστικού χειρουργού, εάν ο πλαστικός χειρουργός θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Γιατί είπαμε, η δουλειά του πλαστικού χειρουργού δεν είναι το να χειρουργεί. Είναι το να προσφέρει μια ποιότητα ζωής. Εάν αυτό είναι να γίνει μέσω ενός χειρουργείου, ας γίνει. Εάν όμως ένα χειρουργείο δεν μπορεί να προσφέρει την ποιότητα ζωής, τότε προσφέρει μια αρνητική υπηρεσία στον άνθρωπο αυτό, διότι είναι αντικείμενο περισσότερο άλλων ειδικοτήτων, είναι αντικείμενο, πρέπει, ένας άνθρωπος πρέπει να έχει ψυχολογική υποστήριξη και ίσως πρέπει να έχει και μια ψυχολογική υποστήριξη από το περιβάλλον του, γιατί το περιβάλλον του μπορεί να βοηθήσει, είναι, να βοηθήσει και πολλές φορές δεν βοηθάει. Σκεφτείτε, σας είπα, σε ένα μικρό χωριό, ένα κοριτσάκι, το οποίο όλοι το απορρίπτουν και λοιπά. Πώς μπορεί να πει ότι, ξέρεις, σημασία έχει το πνεύμα, σημασία έχει καλή καρδιά και δεν με ενδιαφέρει εμφάνιση. Μα αφού τρώει απόρριψη συνέχεια, τι να κάνει. Εκεί βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση πραγματικά. Θανάση μου, σε είχα ακούσει σε μία συνέντευξή σου που είχες δώσει στους δημοσιογράφους τώρα τελευταία εν ώψη αυτού ενός ωραίου κέντρου που έχετε φτιάξει. Ναι, κάναμε το όνειρό μας. Κάνατε το φτιάξαμε όνειρό το όνειρό μας. Ποιοι εννοείς, ποιοι εννοείς όλοι μαζί. Φτιάξαμε με τους συνεργάτες μου, φτιάξαμε καταρχάς το κέντρο Dr. Sa Clinic, που είναι ιατρείο πλαστικής χειρουργικής και γυναικολογίας μαζί με τον αδερφό μου και με ιατρικό τουρισμό κλπ. Και επίσης κάναμε και το τμήμα αισθητικής με τους συνεργάτες μου, με την Άλια Βίτα, όπου παρέχουμε και απλές υπηρεσίες αισθητικής. Ωραία. Είχα ακούσει λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση που είπες ότι εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι κάτι άλλο εκτός από πλαστικός χειρουργός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και χάνομαι σε εισαγωγικά όταν χειρουργώ και θέλω να έχω το αποτέλεσμα και να το δω. Κάπως έτσι το είπα με τα δικά μου λόγια. Ναι. Δεν θα σε ρωτήσω αν ισχύει, φυσικά και ισχύει, αλλά από παιδί, αλλά από μικρή νεαρή ηλικία έχεις αποφασίσει τι θέλεις να γίνεις. Όχι, δεν είχα αποφασίσει ότι θέλω να γίνω πλαστικός χειρουργός. Ήθελα όμως, είχα αποφασίσει και είχα κλείσει στο να φτιάχνω πράγματα. Να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια. Okay. Τώρα, καλλιτέχνης λοιπόν. Ναι, μου άρεσε να φτιάχνω πράγματα, να φτιάχνω κατασκευές κλπ. Και μετά να κάθομαι να τις κοιτάω και να λέω τι ωραία που τις έφτιαξα και τι ωραία που είναι αυτό. αυτό μου το πρόσφερε τελικά η πλαστική χειρουργική. Γιατί η χειρουργική, γιατί η χειρουργική σου δίνει πιο άμεσα αποτελέσματα, πιο... Ναι. Δεν είναι σαν την παθολογία για παράδειγμα, που είναι μια ειδικότητα που θέλει. Πώς να σας πω, δεν σου δίνει χρόνο, τόσο θέλει χρόνο, δεν σου δίνει το άμεσο αποτέλεσμα κλπ. Ναι. Δεν θα μπορούσα δηλαδή παράδειγμα να γίνω δερματολόγος για να δω κάτι το οποίο μου παίρνει χρόνο. Εμείς οι χειρουργοί, είτε πλαστική χειρουργή είτε άλλη χειρουργή, θέλουμε ένα άμεσο, έντονο αποτέλεσμα κλπ. Και αυτό η πλαστική χειρουργική το δίνει πραγματικά. Πολλές φορές όταν είμαι στενοχωρημένος, κάθομαι και κοιτάω εικόνες. Υπάρχεις και στενοχωρημένος. Είμαι στενοχωρημένος γιατί κανένας η ζωή δεν είναι γεμάτη ωραίες στιγμές. Κάθομαι και κοιτάω τα πριν και μετά από χειρουργία που έχω. Α, και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μου φτιάχνουν τη διάθεση. Λέω τελικά εντάξει, κάτι καταφέρνω. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, είναι ψυχοθεραπευτικό για μένα. Πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Λοιπόν, Θανάση μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό το σύντομο χρόνο, αλλά νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη ήταν τόσο περιεκτική σε αυτό που εγώ τουλάχιστον ήθελα να δώσουμε στον κόσμο. Που πραγματικά σε ευχαριστώ και θα επανέλθουμε σε πιο τεχνικά θεματάκια, έτσι κάποια στιγμή. Όχι, εμένα μου αρέσει αυτό το... Σ' αρέσει αυτό, εντάξει. Άρα... τα τεχνικά, μπορώ να πω για τα τεχνικά, αλλά τα έχω πει τόσες πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, που προτιμώ... Κι άλλωστε όποιος θέλει να ψάξει να βρει ναι. για μια τεχνική και τα λοιπά, είναι τόσο απλό πια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτή τη σχέση, να μην το πω ασθενή, ας το πούμε και έτσι, και γιατρού, και η σχέση του πλαστικού χειρουργού με τον άνθρωπο τον ενδιαφερόμενο είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό που είπες, μπορεί να του φτιάξει τη ζωή, μπορεί και να του την καταστρέψει. Και ένας εξαιρετικός σύμβουλος μπορεί να είναι ο πλαστικός χειρουργός όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται
μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ γκρεμού και βουνού. Λοιπόν. Είναι όντως πολύ σημαντικό αυτό που λες. Η πλαστική χειρουργική είναι μια παρεξηγημένη ειδικότητα, πιστεύω. Ναι. Είναι μια παρεξηγημένη ειδικότητα, διότι δυστυχώς ο κόσμος έχει δει, βλέπει μόνο την άσχημη πλευρά της. Και είναι και το οικονομικό, Θανάση, νομίτως, και, δηλαδή είναι μια ειδικότητα που για να την, για να την πλησιάσει κάποιος χρειάζεται να κάνει το κομμάντο του το οικονομικό. Ναι. Κοιτάξτε, Εντάξει, υπάρχουν και απλά πράγματα οικονομικά, ναι, κτλ. Αλλά δεν μπορούν όλοι να είναι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Η πλαστική, η ιατρική γενικά, ναι, είναι ένα ακριβό σπορ, ναι, συγγνώμη για την έκφραση. Δυστυχώς δεν θα έπρεπε. Έτσι, είναι ένα ακριβό, όχι, δεν μπορεί να μην είναι ακριβό. Δεν μπορεί να μην, το, ναι, το θέμα είναι το ποιος το πληρώνει. Σωστά. Έτσι, σαφώς τα θέματα τα οποία είναι αναγκαία πρέπει να τα πληρώνει το κράτος με βάση τον πολιτισμό, σωστά, τον δυτικό πολιτισμό τον οποίο έχουμε και να είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής. Τώρα, κάποια πράγματα θεωρούνται είδη πολυτελείας, όπως η ειδικότητα δικιά μας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πάντα είδος πολυτελείας αυτό. Εδώ η οδοντιατρική έχει γίνει είδη πολυτελείας, είδος πολυτελείας. Βέβαια. Που δεν θα έπρεπε. Βέβαια. Όταν ήμουν στην Αγγλία, τα χειρουργία τα αισθητικά, ναι, σε ένα μεγάλο μέρος τους. Τα δικαιολογούσαν τα ταμεία. Γινόντουσαν, βέβαια, τα δικαιολογούσαν τα ταμεία. Μάλιστα. Γιατί είχαν μία σημασία, έπαιζαν ένα ρόλο στην ψυχική υγεία. Εδώ στην Ελλάδα δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στην ψυχική υγεία. Βλέπουμε πάρα πολύ τη σωματική υγεία και όχι την ψυχική. Ακόμα και εμείς οι γιατροί, πολλές, ναι, φορές. Ναι. Δηλαδή, δεν λέω εμείς πλαστική χειρουργία. Δεν βλέπουν ολιστικά τον άνθρωπο. Ναι, έχουν μεγάλη ηλικία ακόμα. Επειδή, παράδειγμα, εμείς στην πλαστική χειρουργία ξεκινάμε με γενική χειρουργική και μετά, ναι, περνάμε στην πλαστική. Όταν ήμουν στη γενική χειρουργική, λοιπόν, έβλεπα συναδέλφους οι οποίοι θέλανε να βγάλουν μια χολή. Να βγάλω τη χολή. Ναι. Θέλω να βγάλω τον καρκίνο. Ναι. Εντάξει. Και δεν δίνανε τόσο μεγάλη σημασία. Εντάξει, βγάλαμε τον καρκίνο και τον βγάλαμε επιτυχώς. Τι άφησα πίσω. Mm. Άφησα ένα ψυχικό ράκος. Mm. Άφησα έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι, μεν ωραία, του φτιάξαμε τον καρκίνο και τώρα θέλει να πηδήξει από τον μπαλκόνι και να σκοτωθεί γιατί η ποιότητα ζωής του είναι χάλια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αναλογιστούμε. Σωστά. Και ίσως πολλές φορές η ψυχική υγεία είναι ανώτερη. Από τη σωματική. Εμένα είναι ο δικός μου ο καημός ως δημοσιογράφος, ναι, και, ναι, και ως, ναι, σύμβουλος ψυχικής υγείας που τέλος πάντων σπούδασα τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε με τον Θανάση. Κι εγώ. Ήταν μια ωραία συζήτηση. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ όλους.